είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ για να γιορτάσουμε τη μητρότητα, τη γονεϊκότητα, το σπουδαίο δώρο της φύσης, του ανθρώπου, για τον άνθρωπο και τον θυλασμό. Συγχαρητήρια στην ομάδα της κυρίας Περικλές και του θυλασμούς για αυτή την πρωτοβουλία αυτή την όμορφη εκδήλωση και ευχαριστούμε που μας έχουν κάλεσει να κάνουμε και εμείς το μικρό μας γιορτάκι και την προσπάθεια. Φέτος το μήνυμα της ΟΑΒΑ για το 2023 είναι προωθούμε τον ειδικό θεσμό, κάνουμε τη διαφορά για τους εργαζόμενους γονείς. Θα πρέπει σε επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, κυβερνητικό να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε οι συνθήκες να είναι πιο φιλικές και πιο κατάλληλες να συνδράσουν τις ιδέες στον εργασιακό τους χώρο. Όμως, δημιουργώντας πόρους φυσικούς, άνοιχους που δουλειάζουν ενδιαφέρον, περισσότερα θα ωφέλαμε να κάνουμε μόνο την διάδα που θέλει να κυβρέψουμε, αφορά όλη την οικογένεια, την κοινωνία μας, την υγεία, τη δημόσια υγεία, όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χιλιετίες ο άνθρωπος στρεφόταν με μητρικό γάλα και τις τελευταίες μόνο δεκαετίες έχουμε γυρίσει στο γάλα σκόνη που δεν μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει το ζωντανό υγρό που παράγει η μαμά. Ο θυλασμός είναι ο δρόμος της φύσης. Η γυναίκα, να ξέρετε, παράγει το γάλα από τον 6ο μήνα της κύησης. Γιατί τι λέει η φύση, αυτό το παιδί μπορεί να κοιμηθεί, θα ζήσει, άρα πρέπει να το ταΐσω. Οτιδήποτε άλλο είναι υποκατάστατο, έτσι το λέμε, υποκατάστατο μητρικού γάλακτος. Τα όφελη του θυλασμού έχουν πολύ συζητηθεί. Τα ποσοστά δεν έχουν ανέσει. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να κάνει μαθήματα σε εμάς, σε όλες τις δομές. Ο θυλασμός είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό για κάθε μάνα και κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα κορίτσια που διοργανώνουν αυτή τη φανταστική εκδήλωση κάθε χρόνο και καλύτερη. Είναι έγκυρες και βαθιά πληροφορημένες. Εμπιστευτείτε μας. Των προηγούμενων γενεών, πολύ δικαίως η γυναίκα βγήκε στην αγορά εργασίας, έμαθε το γάλα σκόνη, ήταν η ευκολία και τίποτα άλλο και η μεγάλη διαφήμιση που κάνανε αυτές οι εταιρείες και έτσι διαλέξαμε τον εύκολο δρόμο. Εύκολος είναι και ο θυλασμός, αρκεί να τον μάθουμε. Φταίνε όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι προηγούμενες γενιές, η κακή ενημέρωση και επίσης το κακό υποστηρικτικό περιβάλλον. Για να φυλάς ένα παιδί χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό, όπως έλεγε η παλιά παιδιά. Σας ευχαριστώ. Για τη γονεϊκότητα, για το ρόλο του κοινωνικού θυλασμού, στο πρώην ΠΙΚΠΑ που είναι που στεγάζεται στα χανιά στο κέντρο μάνας και παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες όλες να ενημερώνονται από την εγκυμοσύνη για τη σπουδαιότητα του μητρικού θυλασμού, μιας και αυτό γιορτάζουμε τώρα αυτή τη βδομάδα. Και να θυλάζουν όσο γίνεται περισσότερο χρονικό διάστημα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ενημέρωση από πριν για να έχουν την αυτοπεποίθηση οι γυναίκες ότι μπορούν να θυλάσουν και να προσπερνούν τις δυσκολίες.